έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση η εξέλιξη αυτή με το φρικιαστικό έγκλημα σε βάρος του 12χρονου παιδιού από το 53χρονο. Αλλά οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει ότι στο επίκεντρο της συζήτησης έχει βρεθεί το τι tweets και τι δηλώσεις έχουν κάνει εκπρόσωποι και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων, και μένει απ' έξω η ουσία που είναι η απέτηση που έχει βάλει και το ΚΚΕ ότι θα πρέπει να διερευνηθεί όλη η έκταση του συγκεκριμένου εγκλήματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσων εμπλέκονται, να τιμωρηθούν οι ένοχοι και με τις ανώτατες ποινές, αλλά κυρίως, αν θέλετε, κυρία Γιάμαλη, αποκαλύπτεται από όλη αυτή την εξέλιξη η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και στήριξης των παιδιών με ευθύνη του κράτους. Γιατί πώς να στηριχθεί ένα παιδί όταν δεν υπάρχει αυτή η στήριξη για να μπορέσει να καταγγείλει τέτοια περιστατικά, αν θέλετε, και να προστατευτεί, να μην πέφτει στα χέρια τέτοιων δήθεν ευυπόληπτων πολιτών και υπεράνω πάσης υποψίας, αλλά κυρίως να μπορέσει να επουλώσει τα τραύματά του. Και εδώ τα ζητήματα είναι αμήλικτα. Εγώ να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Σας ακούω. Θα απαντήσουμε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις 2 παιδοψυχιατρικές μονάδες υγιεινής αυτοτελώς για τα παιδιά σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και ελάχιστες δομές μέσα στα παιδοψυχιατρικά νοσοκομεία. Θα απαντήσουμε γιατί υπάρχει έλλειψη στήριξης και στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό όλων των μονάδων κοινωνικών υπηρεσιών και μονάδων προστασίας του παιδιού. Δεν ξέρω, προφανώς είδατε και την είδηση, καθημερινά στο Δήμο Αθηναίων, στο ανάλογο τμήμα, γίνονται 50 καταγγελίες. Και για να μπορέσουν να χειριστούν αυτά τα περιστατικά, υπάρχουν ελάχιστη κοινωνική λειτουργία, περισσότεροι συμφασιούχοι. 2 είναι, αν δεν κάνω λάθος, οι μόνιμοι. 2 μόνιμοι μόνο. 2 μόνιμοι. Θα συζητήσουμε για το γεγονός ότι μέχρι και γυναίκες που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει ενισχύσει με όλους τους τρόπους τα μέτρα πρόληψης και προστασίας τους, πάνε σε αστυνομικά τμήματα, κάνουν 8 ώρες και καταθέτουν και παραπάνω ίσως και συναντάνε την αστυνομική αδιαφορία για να συναντήσουν μετά και τις τεράστιες και δαπανηρές νομικές διαδικασίες χωρίς καμία στήριξη. Θα συζητήσουμε ότι δεν υπάρχει συμβουλευτικός σταθμός, δεν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος μέσα στα σχολεία για να στηρίξει τα παιδιά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα συζητήσουμε όμως κυρίως για το ότι μιλάμε για τη βία και την κακοποίηση της ανήλικης εργασίας. 12 χρονών τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε με αυτή την κανονικότητα. Μπορούμε να συζητήσουμε για τη βία της φτώχειας, της σχολικής διαρροής που παρατάνε τα παιδιά το σχολείο. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Γιατί αυτά απασχολούν τους γονείς. Εδώ υπάρχει ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, η οποία ζητά συγκεκριμένα ζητήματα για την ολόκληρη προστασία των παιδιών. Τι θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτά? Γιατί ευθύνες έχει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, γιατί σταδιακά μιλάμε για υποχρηματοδότηση και των δομών υγείας πρόνοιας, αλλά και των ίδιων των αναγκών που αφορούν το σχολείο. Και δεν αφορούν μόνο προφανώς τα εκπαιδευτικά κενά κτλ., αλλά αφορούν όλη τη λειτουργία. Πάντως, άρα λοιπόν, λοιπόν, εντάξει, για να μιλήσουμε όμως με την γλώσσα της αλήθειας και με τα αμήλικτα νούμερα, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις συνεχώς περικόπτουν από αυτά που έχουμε ανάγκη, λογαριάζοντάς τα ως κόστος για το κράτος. Και με κριτήριο ότι εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια αυτό έχει βάλει τη σφραγίδα του σε όλα αυτά που ζούμε και πραγματικά προκαλεί αηδία να βλέπεις ένα ολόκληρο κράτος να αφήνει απροστάτευτα τα παιδιά μας και την ίδια στιγμή, αν όχι να ανέχεται, να υποθάλπει αν θέλετε ή να χαϊδεύει και τέτοια, εν πάση περιπτώσει... Χαϊδεύει λέτε. Χαϊδεύει. Mm. Αν όχι αν έχετε τέτοια κραυγαλαία απαράδεκτα περιστατικά. Και να σας πω γιατί. Mm-hmm. Θα σας το πω, νομίζω το είπατε και στην αρχή της εκπομπής σας. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελειώνανε τα ειδησιογραφικά ρεπορτάζ που σε ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια με απαράδεκτο τρόπο
με απαράδεκτο τρόπο προβάλλανε την υπόθεση σε βάρος το του κοριτσιού, σε βάρος της οικογένειάς τους. Πράγματα τα οποία δεν εξασφαλίζουν την ενημέρωση. Μεγαλύτερη ανασφάλεια δημιουργούν. Στα διαλύματα γινόντουσαν προβολή διαφόρων reality βιασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Να το πάμε και διαφορετικά. Λέμε για την νεολαία ότι μπορεί και να μην βλέπει τηλεόραση και τα λοιπά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποια είναι όμως τα μαζικά πρότυπα διαπροσωπικών σχέσεων? Τα πρότυπα που προβάλλονται για τη γυναίκα, που αναπαράγονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πολιτιστική βιομηχανία, τι θα πούμε, που αναπαράγονται απαράδεκτοι στίχοι μέσω της μουσικής τραπ και τα λοιπά, σε σχέση με το πώς αναπτύσσονται οι ερωτικές ή διαπροσωπικές σχέσεις. Και βέβαια είναι και όλα αυτά τα αντιδραστικά και αναρθολογικά που αναπαράγονται μέσα από την ίδια την εκπαίδευση. Άρα μιλάμε για ένα κράτος, για αξίες που αναπαράγει σάπιες του ατομισμού, της αποθέωσης μάλλον του ατομισμού, του ανταγωνισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωής, της λογικής όλα πουλούνται και αγοράζονται, φτάνοντας στην ακραία μορφή αυτή της εμπορευματοποίησης. Δεν πρέπει να δεις reality για να καταλήξει. Όχι, κυρία Δάγκα. Όχι, δεν λέω για reality μόνο, λέω και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέω και για την εκπαίδευση. Μάλιστα. Η τα οποία όλα αυτά επιδρούν. Κάτι. Όχι, για να ολοκληρώσει η κυρία Δάγκα. Ναι, όχι, λέω αν ολοκληρώσει. Και θα μου επιτρέψετε, το ζήτημα είναι να μην συγκαλυφθεί το κοινωνικό έδαφος που διαμορφώνει αυτούς τους δράστες θέατα και αφήνει παιδιά και γυναίκες ευάλωτα σε αυτή Μάλιστα. την πολύμορφη βία. Λοιπόν. Και αυτό το μήνυμα στέλνουν αν θέλετε και οι αγώνες. Σήμερα για παράδειγμα έγινε κινητοποίηση της ομάδας γυναικών Κολονού σε πολίο της ΟΓΕ εκεί στην περιοχή μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αναγέννησης. Προγραμματίζεται και νέα συγκέντρωση το Σάββατο το πρωί, όπου εκεί στέλνουν μήνυμα ότι ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας, ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε γυναίκα που έχει υποστεί βία, είναι να δυναμώσει ο αγώνας για αυτά που έχουμε σήμερα ανάγκη και πρέπει να διεκδικήσουμε για τη ζωή του που έχουμε ανάγκη τον 21ο αιώνα. Κοιτάξτε, το κριτήριο για το ΚΚΕ είναι τα συμφέροντα και η προστασία του παιδιού. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε ένα κράτος με συγκεκριμένες προτεραιότητες και αυτό το κράτος το διαχειρίστηκαν και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πιο πριν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν και η κατάσταση, ίδια, προσέξτε, μισό λεπτό. Δεν είμαστε και τα ίδια. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, υποστελέχος και υποχρηματοδότηση στις δομές προστασίας των παιδιών που έχουν στερηθεί τους φυσικούς, βιολογικούς τους γονείς των κακοποιημένων παιδιών είναι διαχρονική. Σήμερα βγήκανε δίνοντας κραυγή αγωνίας οι εργαζόμενοι στο κέντρο Βρεφών Μητέρα και στις παιδπόλεις και είπανε ότι εμείς αυτή τη στιγμή με τους ρυθμούς και την εντατικοποίηση που υπάρχει στη δουλειά μας, με τα ωράρια που δουλεύουμε, ανησυχούμε και για την ασφάλεια των παιδιών για τα οποία έχουμε ευθύνη. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν έχει διαμορφωθεί τώρα, είναι διαχρονική. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά και αόριστα ότι δεν είναι τα ίδια τα πράγματα. Οι προτεραιότητες, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που υπήρχαν, έτσι, οι προτεραιότητες είναι σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και σας λέω, είναι ή δεν είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε εδώ παιδιά να δούμε πώς θα υπολογίσουμε το κόστος και το όφελος που θα έχουμε για μια σειρά ανάγκες προστασίας των παιδιών της ίδιας της οικογένειας. Μάλιστα. Που καθόρισαν την πολιτική όλων. Και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ανάγκη γενναίας κρατικής χρηματοδότησης, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται να δυναμώσει αυτός ο αγώνας ενάντια στις σάπιες αξίες που αναπαράγουν και τέτοια φαινόμενα ακόμα και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μπορεί να δυναμώσει κατά τη γνώμη μας η δύναμη και η ελπίδα με κριτήριο το ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες και αυτά να εκφραστούν στην καθημερινή συλλογική οργάνωση των ίδιων των εργαζομένων Σαφές. Του λαού.